Εντάξει, ξεκινήσαμε καλά, προηγηθήκαμε. 1-0, νομίζω ότι κάθε φορά λέω τα ίδια πράγματα. Παραλία για ένα ακόμα παιχνίδι κλώτησε την καρδάρα με το γάλα, ξέρω εγώ τι να πω. Είμαι απογοητευμένος πολύ από την ομάδα μου. Προηγούμαστε 2-0, μένουμε 10 παίχτες και χάνουμε 3-2. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται, είναι αστείο. Είναι η πέμπτη φορά που συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Δύο ολέθρια λάθη, πεδαριώδης λάθη. Έβαλε δύο γκολ η Παραλία, δεν μας απείλησε. Δεν μας απείλησε ιδιαίτερα. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια πάνω απ' όλα παίζει ψυχή. Όποιος δεν έχει ψυχή και καρδιά δεν κάνει τίποτα. Δυστυχώς, όσο και καλή ομάδα είναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο φέτος στο πρωτάθλημα και τα τελευταία παιχνίδια στο δεύτερο γύρο που χρειάζονται όλους βαθμούς ή βαθμό. Αν δεν έχεις την ψυχή, δεν μπορεί να καταφέρεις τίποτα. Και σήμερα η δικιά μου ομάδα, συγχαρητήρια στα παιδιά, είχε αυτό, είχε την καρδιά του λονταριού. Αυτό δίνει και ψυχολογία πλέον για τη συνέχεια, έτσι, γιατί ναι. Πιάσατε την Παραλία τώρα στη βαθμολογία. Η σωματική ισορροπία έπεται και η ψυχολογική ισορροπία, γιατί άμα δεν έχεις αυτά τα δύο δεν κάνεις τίποτα. Στο σημερινό παιχνίδι ήθελε πάθος, γιατί αλλιώς δεν κερδίζαμε. Μες στην έδρα μας θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όλα τα παιχνίδια, γιατί πρέπει να σωθούμε στην κατηγορία και πρέπει να παλέψουμε. Και σήμερα πιστεύω φάγαμε δύο γκολ άδικα. Το πρώτο γκολ ένα σούτ έκανε ο άλλος και το έβαλα, αλλά δεν πειράζει. Η νίκη μετράει. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε να σωθούμε στην κατηγορία. Πιστεύεις ότι με ανάλογες εμφανίσεις θα μπορέσει, ειδικά στην έδρα σας, ο Παναθηναϊκός να πάρει τις βαθμούς που χρειάζεται? Στην έδρα μας δεν πιστεύω να χάσουμε εύκολα από καμία ομάδα. Γιατί είναι και ο κόσμος που βοηθάει πολύ και μας δίνει όθηση σε αυτό.